να είμαστε. Με νίκη. Ναι, να είμαστε με νίκη. Γιατί σε λίγο καιρό το να είμαστε θα... δεν το πίστευε κανένα. Έχει χάσει την άβρα του. Εντάξει, την έχει χάσει. Λέγα τα ψέματα. Λοιπόν, στον απόϊχο της πρώτης αγωνιστικής για τον ΠΑΟΚ, με τον δικέφαλο να επικρατεί επί του Παναιτωλικού, δεν ήταν εμφάνιση ούτε για subscribe, ούτε για like, ούτε καμπανάκι, άρα κάντε σε εμάς. Σωστό. Like, subscribe και καμπανάκι στο PAOKToday για να μας δείχνετε τη στήριξή σας, να μας βοηθάτε. Μπαίνετε και στην κλήρωση για μια μαύρη φανέλα της φετινής σεζόν. Στα links της περιγραφής υπάρχει και το κανάλι μας στο Viber, όπως και όλες τις χρηστικές οδηγίες και φυσικά το link για τον χορηγό μας, AUTOPAP, Κώστας Παπαδόπουλου στην Ψαρών 30 στην Κάτω Τούμπα, μεταχειρισμένα ανταλλακτικά ιταλικών αυτοκινήτων. Κάναμε και πρεμιέρα με μετάδοση, σχολιασμό μέσα από το γήπεδο της Τούμπας. Ναι, από το δημοσιογραφικά. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε όπου παίζει ο ΠΑΟΚ και να κάνουμε αυτές τις αναμεταδόσεις που για πρώτη φορά, εντάξει, για πρώτη φορά πήγε καλά νομίζω, αφού ακουγόμασταν. Ο ΠΑΟΚ άφησε δύο γεύσεις, ήτανε τα δύο ημίχρονα νομίζω, δύο ημίχρονα, δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά καλός, κατάφερε να προηγηθεί με τον γκολ του Μπράντον Τόμας και από πολύ ωραία ενέργεια του Νάρη, ο οποίος συνεργάστηκε καλά με τον Λίρατζ και γενικά έδειξαν οι δυο τους να έχουν χημεία και να μπορούμε να δούμε πράγματα από αυτούς. Πες τα Νίκο μου, πες τα μέχρι να εγώ, Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο Λίρατζ Νάρη ήταν αυτοί που κράτησαν τον ΠΑΟΚ δραστήριο με τις ευνεύσεις τους. Ο Ντάντας επίσης έδειξε καλό πρόσωπο. Γενικά ήταν αυτός που ήταν ο εγκέφαλος της ομάδας. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο, και όσο περνούσε ο χρόνος, και αφού χάθηκαν εκεί, χάθηκε μια ευκαιρία στην αρχή του Μπίσεσβαρ, ο άγχος ήταν αυτό που βάραινε τα πόδια, κυριαρχούσε. Το άγχος βάραινε τα πόδια των παιχνών του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα μάτς και ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε ότι θα είναι κάπως έτσι. Λέγαμε και πριν το παιχνίδι σε εκπομπές ότι σημαντικό είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να αρχίσει να παίρνει ψυχολογία, γιατί ήταν το πρώτο μάτς μετά από τα καταστροφικά παιχνίδια με την Λεύσκη και υπήρχε σίγουρα άγχος. Το γκολ βοήθησε που μπήκε νωρίς, βοήθησε ώστε ο ΠΑΟΚ ως ένα σημείο να έχει την ηρεμία. Να έχει την ηρεμία και ο κόσμος, η κερκίδα να μην πιέσει πάρα πολύ. Αλλά όσο περνούσε ο χρόνος και δεν πετύχαινε το δεύτερο γκολ, ήταν ένας κλασικός ΠΑΟΚ, τον οποίο τον έχουμε δει πολλές φορές γενικά. Με Λουτσέσκου. Και με Λουτσέσκου, ναι. Η ομάδα θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, θέλει αυτοπεποίθηση. Είναι ναι, το πρόγραμμα. Δεν κερδίζεται εύκολα. Ναι. Η αυτοπεποίθηση δεν κερδίζεται εύκολα. Και αυτό φάνηκε στο τέλος. Κάποια στιγμή έλεγε Νίκο τη μετάδοση του ΠΑΟΚ αρχίσει και κάνει καθυστέρηση. Ναι, ο οποίο ήταν και ο Τσάος, πήγαινε αργά νομίζω να βγει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία ποιο παίχτη. Έβλεπε όμως τον ΠΑΟΚ ότι δηλαδή, αν ήταν άλλη η ομάδα απέναντί του. Και ο Παναιτωλικός, ο οποίος δεν έχει ποιότητα, έτσι. Θα είχε σοφαρίσει σίγουρα. Και μετά θα είχε κάνει φάση. Τώρα, αν θα είχε σοφαρίσει, ναι. Μα φάση έκανε και ο Παναιτωλικός στο τέλος. Ναι, κάποιες προσπάθησαν να κάνει. Και μετά με το λάθος Πουλιαράκη. Ναι, κάποιες δεν τις τελείωσε. Ακόμα και στα τελευταία επίθεση. Τελευταία επίθεση θα μπορούσε να την πατήσει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, λέω πολύ συχνά ότι είναι προτιμότερο μια ομάδα να μην έχει καλή απόδοση και να πάρει την νίκη και να κάτσει να ασχοληθεί με την ηρεμία που της δίνει μια νίκη με το τι δεν πήγε καλά, από το να παίξει πάρα πολύ καλά, να μην κερδίσει και να την τρώει αυτό. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ αυτό έκανε. Έβαλε το γρήγορο γκολ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά προσπάθησε στο momentum του αγώνα να βρει και άλλες φάσεις, δεν τις βρήκε. Και στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο πάμε για το 2-0, αλλά κάτσε μην γίνει καμιά στραβή. Το μη γίνει κανένα ψάρι, το έλεγα και νωρίτερα, διάκοψα τον Νίκο, είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα δεν έχει ακόμα αυτοπεποίθηση. Ο Καλαντινάρη ήταν το σημείο αναφοράς και η εικόνα του ήταν αυτή που έκανε την απουσία ενός ακόμα εξτρέμου στην αντίθετη πλευρά να φωνάζει. Αν κάτσουμε να ασχοληθούμε πάλι και να πούμε γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει αριστερό εξτρέμ, Γιατί ενώ είχε δεξί εξτρέμ, πήρε ένα ακόμα για δεξί εξτρέμ. Για το αν χρειάζεται δεκάρι, για το πόσο το χρειάζεται. Και όλα αυτά μάλλον θα κουράσουμε, γιατί αυτό το θέμα το έχουμε εξαντλήσει. Εντάξει, θα μιλήσουμε προς το τέλος για τι γίνεται με τη μεταγραφική υπόθεση του ενός παίχτη που φαίνεται ότι ίσως και αν και υπό προϋποθέσεις μπορεί να έρθει. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να δούμε αυτή την ομάδα. Αυτοί που είναι εδώ, όχι αυτοί που μπορεί να έρθουν. Αυτοί που είναι εδώ. Ερωτηματικό πρώτον, είχε ο ΠΑΟΚ ταχύτητα ή κάτι καινούριο στη μεσαία γραμμή? Οι δύο από τους τρεις ήταν οι παλιοί, ο Κούρτιτς με τον Αυγούστο. Δύο σημαντικά κεφάλαια, γιατί έγινε πολλή συζήτηση για το αν θα μείνουν, θα φύγουν, και όλα δείχνουν πως θα παραμείνουν. Ο Ντάντας. Ο Ντάντας έδειξε να αρχίζει να καταλαβαίνει το ποιος έχει γύρω του και τι πρέπει να κάνει. Πήρε πρωτοβουλίες, ζήτησε μπάλα, ζητούσε συνεχώς κίνηση από συμπαίκτες του πριν πάρουν την μπάλα. Είναι εκείνος που είδε το χώρο στα δεξιά και έκανε την πάσα που έφερε τη συνεργασία Νάρα Ηλίρατζη και ήρθε τον γκολ από τον Μπράντον. Είναι ο παίκτης ο οποίος δεν είχε στήριξη μπροστά του. Ο Ντάντας δεν είναι καθαρό δεκάρι, ούτε έπαιξε δεκάρι. Προσπάθησε να κινηθεί σε έναν χώρο στον οποίο περίμενε στήριξη από τον Αυγούστου. Δεν την είχε όσο θα ήθελε. Ο Μπίσεσβαρ κάποια στιγμή άρχισε να συγκλίνει, αφήνοντας την αριστερή πλευρά, καθώς ο Τσαούσης μπορούσε να ανέβει για να του δώσει βοήθειες. Και πάλι όμως το μεγάλο αρνητικό για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι των Παναιτωλικών είναι ότι δεν είχε καθόλου ατομική ενέργεια στον άξονα. Καθόλου κάθετη πάσα, ελάχιστο κουβάλιμα της μπάλας στον άξονα κατά μέτωπο, πράγματα που του λείπουν και πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν παίκτες στο ρόστερ που μπορούν να τα φέρουν. Θέλω να περιμένω να δω και τους υπόλοιπους, και αν εγώ θέλω μία, ο Λουτσέσκου προφανώς θα έχει δει κάποια πράγματα και θα οδηγήθηκε σε κάποιες αποφάσεις. Εγώ έχω μία ένσταση με τη μεσαία γραμμή. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, αυτά που του είπες τώρα ότι θέλουμε να δούμε από το κέντρο, θα μπορούσε να παίξει με Ντάντας και έναν από τους δύο εκτός, από τους παλιούς. Ναι. Και να παίξει, για παράδειγμα, ο Μπίσεσβαρ. Δεκάρι, καθαρό. Και να έχει Ντάντας, ναι, Κούρτιτς, ας πούμε. Ναι. Μετά θα έχει δύο δημιουργικούς παίχτες εκεί. Ναι. Όταν παίζεις απέναντι στο Παναιτωλικό, έτσι. Όπου είναι μια ομάδα που είναι με δύο ζώνες. Ναι, θα το φορτώσει, και αλλά περιμένει να έχει την εξυπνάδα, ναι, αλλά δεν έχει τόσο ταχύτητα πλέον. Εντάξει. Να αρχίσουμε πάλι τη θεωρητική κουβέντα, γιατί δεν παίζει ο Κουαλιά. Εγώ νομίζω ότι αν έπαιζε δεκάρι ο Μπίσφαρ στο μάτς αυτό, με Ντάντας Κούρτιτς, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πάλι το ερωτηματικό είναι ποιον βάζεις εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ. Ναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αναγκάστηκε ο Λουτσέσκου να βάλει Αγκούστο, Κούρτιτς, Ντάντας. Αν είχε αριστερό εξτρέμ, θα είχε τον Μπίσεσβαρ. Ή αν είχε δεκάρι. Θεωρείς ότι στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που θα υπάρχει επιλογή του Ζίβκοβιτς, θα μπορούσε να πάει σε Ζίβκοβιτς, να ρέει στα άκρα, ένας από τους δύο να πάρει αριστερά, τον Μπίσεσβαρ στο 10 πίσω τον Ντάντας και, ναι, να μείνει μία θέση για Κούρτιτς Αυγούστο? Εγώ πιστεύω ότι αν δεν το φοβάται ο προπονητής αυτό, αν δεν φοβάται τις αντεπιθέσεις, ας πούμε, και το χάσιμο της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ναι, τις προσωπικές μονομαχίες και τα λοιπά, και παίξει πιο επιθετικά με αυτό που είπες, ότι θα το κάνει. Το θέμα είναι τι σκέφτεται και αν θεωρεί ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να το κάνει αυτό. Εγώ είδα ότι εκεί είχε πρόβλημα ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ενώ ήταν οι αντίπαλοι, περιμένανε όλοι μέσα στην περιοχή, ναι, με δύο ζώνες άμυνας, ας πούμε. Έλειπε ο ποδοσφαιριστής, έπαιζε ο ΠΑΟΚ με Κούρτιτς και Αγκούστο. Με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι οι παίχτες που θα κάνουν την κάθετη πάσα, την έμπνευση αυτήν. Ίσως ο ΣΒΑΠ να το έκανε και λίγο παραπάνω, να βγάζει και δύο πάσεις. Αλλά γενικά ούτε, ναι, και ο ΣΒΑΠ είναι. Δείξει ότι έχει και τις μακρινές πάσες που τον βοηθάνε να καλύψει το μειονέκτημα της ταχύτητας που δεν έχει. Και είδαμε Μπίσεσβαρ Ντάντας με Λεύσκι, που άλλαξε εικόνα ο ΠΑΟΚ, ναι, και ήταν πιο δημιουργικός. Εγώ περίμενα ότι θα το δω αυτό στη διάρκεια του αγώνα. Στη διάρκεια όταν. Αλλά τελικά προτίμησε απλά να βγάλει τον Μπίσβαρ και να βάλει τον Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί μπήκε αλλαγή, ο Κωνσταντέλιας μπήκε αλλαγή. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε λίγο. Θα μπορούσε να βοηθήσει ο Κωνσταντέλιας με ταχύτητα στο extreme ή έστω και αυτός ως δεκάρι. Απλά έχει πολλά κοινά με τον Ντάντας νομίζω ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Θα τον προτιμούσα δηλαδή να τον έβαζε στο extreme περισσότερο χρόνο από ό,τι τον έβαλε. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν έχει επιλογές. Απλά δεν γνωρίζω ο ίδιος ο προπονητής. Ναι, το πώς νιώθει. Πώς νιώθει και τι παραπάνω δεν βλέπει ή βλέπει. Τη λέξη κουαλιάτα δεν έχουμε πει καθόλου μέχρι στιγμής. Ναι. Για τον Κουαλιάτα η δική μου πληροφόρηση είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν τον έχει χρησιμοποιήσει καθόλου ως 10 σε δοκιμές. Καθαρά αριστερό εξτρέμ το βλέπει, αλλά ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κουαλιάτα πραγματικά. Τώρα αν το βλέπει ως αριστερό εξτρέμ μόνο, ποιον θα πρωτοβουλεί. Σε ποιο λεπτό μπήκε Αντώνη περίπου? Προς το τέλος μπήκε. Όχι, από τις πρώτες αλλαγές ήταν. Τις πρώτες. Okay. Για να το λες αυτό, ούτε που σου φάνηκε. Για να μην θυμάσαι ποιο λεπτό μπήκε. Πάλι Γιάννη μια φορά κάτι του έλειπε. Στο αφιερώμα που ήθελα να γράψω στο site της Sport Day, υπήρχε ένα χώρο που έπρεπε να γράψω το ποιους παίκτες περιμένουν να δω. Στην αρχή το μυαλό μου πήγε στις μεταγραφές του καλοκαιριού, αλλά δεν διάλεξε καμία από αυτές. Και έκανα αναφορά στον Ολιβέιρα, γιατί έγινε πολλή συζήτηση για το τι θα κάνει ο Πάκ με τον Φορ και τελικά ξεκινάει και θα στηριχθεί στην σεζόν και έτσι πως ήρθαν τα πράγματα χωρίς Ευρώπη στο πρωτάθλημα με τον Ολιβέιρα. Τι έγινε με τον Μπράντο Τόμας? Κακός είναι τελικά. Το βγάλανε κακό πριν παίξει. Πάρα πολύ. Κοίταξε, συμμετοχή του παίκτη δεν είχε. Όχι για τον κόσμο, δεν μιλάω για τον κόσμο. Συμμετοχή του παίκτη δεν είχε. Ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ποιος τον έβγαλε κακό? Άρα ποιος τον έβγαλε κακό? Γενικά και τα μέσα. Γενικά ποιος? Τα μέσα, στα ραδιόφωνα, τι. Φωτογραφίες. Ήξερα ο κόσμος, η παραγωγή και αυτή. Δεν μας τα λες καλά. Ναι. Έφερε τον Μπράντον Τόμας και ποιος είναι αυτός και τέτοια. Και ο Μπράντον Τόμας ήταν πολύ καλός. Τι δεν είχε συμμετοχή? Πολύ καλός, σου άρεσε ο Μπράντον Τόμας? Εμένα μου άρεσε, ναι. Όχι επειδή σκόραρε. Ήταν εκεί. Εγώ ίσως να περίμενα το φόρο λίγο πιο συμμετοχικό και δεν μου γέμισε το μάτι. Μου άρεσε ο τρόπος που κινήθηκε στον γκολ. Και έτσι πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν πολύ σημαντικό. Έλεγα λοιπόν ότι ο ένας είναι ο Ολιβέρα και ο άλλος είναι ο Σοάρες. Γιατί ό,τι και να γίνει, ο Σουάρες έχει τη στάμπα των χρημάτων που δόθηκαν. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο του βάρος. Και σαφώς κρίνεται πολύ πιο αυστηρά από άλλους, από τη στιγμή που έχουν δοθεί. Αν και δεν είναι ένας παίκτης έμπειρος, έτοιμος, 28 χρονών, ξέρω εγώ, που τον περίμενε. Περιμένει να δεις πράγματα. Καλός ή κακός, τα χρήματα στο ποδόσφαιρο παίζουν μεγάλο ρόλο. Σίγουρα, αλλά υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που δίνονται κάποια χρήματα που μπορεί να τους περιμένεις και να σου βγουν πιο μετά, έτσι, που χρειάζονται χρόνο, ειδικά κάποιες ηλικίες. Δεν είναι μεγάλος παίκτης έμπειρος που τον έφερες να αλλάξει επίπεδο. Μπορεί να δώσει 3 εκατομμύρια, αλλά δεν τον έφερες να αλλάξει επίπεδο. Αυτό το λέει και το βιογραφικό του. Δεν ήρθε. Μαζί σου. Δεν διαφωνώ. Δεν έδωσε 3 εκατομμύρια, όπως ας πούμε έφερε στον Εσίτη κάποια στιγμή. Ναι, που τον έφερες για έτοιμο. Τον έφερες για έτοιμο. Δεν τον έφερες για έτοιμο, εντάξει. Το πρόβλημα δεν είναι ο Σοάρες. Ναι, όχι, τον περιμένουμε να δούμε, αλλά το πρόβλημα είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που ψάχνεται ακόμα. Ναι, ψάχνεται. Ψάχνεται. Και νομίζω ότι πρέπει να έρθει παίκτης. Αλλά όχι ένας παίκτης πάλι για να έρθει. Θες έμπειρο ή κανέναν 23-24 χρόνων που να έχει. Έναν έμπειρο. Έμπειρο θέλεις, Έναν έμπειρο. Να βοηθήσει και αυτά τα παιδιά. Για παράδειγμα, ο Ντάντας ή ο Κοτάρσκι. Είναι παίκτες που ήρθαν τώρα και δείχνουν πράγματα. Ναι. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να μείνουν εδώ χρόνια και να βοηθήσουν και να γίνουν πρωταγωνιστές. Αλλά αν η σεζόν πάει έτσι, θα κάνουν και αυτοί. Το Κουαλιάρα δεν θα το δούμε. Απλά κρίναμε κάπως έτσι, η κοινή γνώμη έκρινε όλους τους καινούργιους ως άχρηστους λόγω του αποκλεισμού. Και βλέπουμε τώρα ότι είναι και ο Μπράντον. Τσουπ, έβαλε τον γκολ. Ο Ντάντας ήταν ο εγκέφαλος της ομάδας. Ο Νάρεϊ, νομίζω, από τους MVP. Ο Νάρεϊ μέχρι στιγμής, μια και μίλησα για τον Φιλίπε Σοάρες, ο Νάρεϊ μέχρι στιγμής είναι το value for money. Δύσκολα θα βρεις κάτι φθηνό με το να σου λέει το βιογραφικό του ότι έρχεται από τη Β' Γερμανίας με 15 assist και να έρχεται κατευθείαν να βγάζει assist και να δημιουργεί πράγματα. Έχει φούλα αυτοπεποίθηση. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Έχει φούλα αυτοπεποίθηση από την προηγούμενη σεζόν και το είπε και στις δηλώσεις του. Μα θέλω να συνεχίσω. Τρόπος με τον οποίο ζητούσε, έλεγε εγώ. Αυτό από την πρώτη στιγμή. Στη Βουλγαρία, αν θυμάσαι, με το που μπήκε. Γενικά. Όταν λέμε έμπειρο, τι θες σε ένα παίχτη, ένα τέτοιο παίχτη θέλω. Ένα παίχτη ο οποίος στην προηγούμενη χρονιά να έχει κάνει κάτι σε κάποιο αξιόλογο πρωτάθλημα. Και η Β' Γερμανίας είναι αξιόλογο πρωτάθλημα. Ένα παίκτη με νούμερα που θα έχει παραστάσεις, το χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Οι παλιοί δείχνουν κορεσμένοι, δείχνουν εκτός, με κακή ψυχολογία και εκτός ρυθμού. Άλλοι λόγω ψυχολογία. Ας πούμε, ο Ολιβέρα φάνηκε εκτός ρυθμού, έτσι, λόγω της μεγάλης... Λογικό είναι να μην έχει λόγο. Κούρτιτς Αυγούστο ήταν για άλλη μια φορά μέτρη. Πώς να σου πω, σαν να του είχε μπει κόφτης στη μεσαία γραμμή και δεν ανέβαινε, δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες. Ο Αγκούστο έπρεπε να σκοράρει. Σε μια από τις δύο φάσεις. Έπρεπε. Ο site στην άλλη έπρεπε. Ναι. Το βοηθούσε, πιστεύω, τον γκολ. Εντάξει, θα βοηθούσε και την ομάδα, γιατί μετά θα τελείωνε και ο... Ναι, το Παναιτωλικός, ας πούμε, και δεν θα είχαμε την εικόνα αυτή. Γιατί η εικόνα αυτή στο τέλος, ο κόσμος έφυγε παγωμένος. Μ' άλλαξε το παιχνίδι και σου βγήκε ένα ουφ. Ναι. Όχι έτσι. Ένα... Έτσι. Νίκη. Τώρα για τη μεταγραφή, για να πούμε λίγο γι' αυτό. Εμείς στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε εδώ ότι ο Ιβάν είναι εδώ, αλλά τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια που δεν φαίνεται να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ σε μεταγραφές. Στην ομιλία όμως που έκανε, με τον τρόπο του, το άφησε ανοιχτό. Είπε τη λέξη μεταγραφή. Είπε ότι το ρόστερ δεν έχει κλείσει. Αυτό όμως βέβαια. Υπάρχουν δύο πόρτες που είναι της εξόδου και της εισόδου. Ναι, και κυρίως στάθηκε στην έξοδο. Ναι. Και στους παίκτες που πρέπει να φύγουν και στα χρήματα που πρέπει να έρθουν, γιατί θέλει ένα ΠΑΟΚ αυτάρκη. Ναι. Και ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα είπαμε εδώ, ότι υπάρχει πλέον μια άλλη φιλοσοφία και αυτή είναι. Έσοδα, έξοδα. Ναι. Και ότι εφόσον δεν μπήκε ο Μίλης ο ΠΑΟΚ, κόπηκαν και οι περαιτέρω μεταγραφές. Τώρα, όμως, υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό για μία κίνηση. Ναι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μία κίνηση όμως, η οποία θα αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Ξαναλέω, και για να γίνει αυτή η εικόνα... 27, 29, 30... Ναι, που σημαίνει και ένα μισθό όπου δεν μας τον έχει συνηθίσει φέτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια αυτή η υπέρβαση θα γινόταν και με τον Βενεζουελάνο που τελικά κατέληξε Σάντος και τζάμπα έμαθα εγώ από που κατάγεται. Αντί να το σκεφτόμαστε, ο Ήπουλος. Δεν το λέει ο Τέλδο, το λέει Βενεζουελάνο για να δείξει ότι το ξεπέρασε. Θα γίνει τελικά αυτή η εισαγωγικά υπέρβαση για τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν. Αν δεν γίνει, δεν υπάρχει λόγος να έρθει παίχτης. Και νομίζω ότι αυτό το σκέφτεται και ο Λουτσέσκου και ο αθλητικός διευθυντής, ο Μπότο, και όλοι μέσα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ίσα ίσα λέγανε ότι θέλουν να μειώσουν το ρόστερ. Ναι. Ο Γκούρτιτς και ο Αγκούστο μέχρι στιγμής δεν έχουν φύγει. Ο Γκούρτιτς δεν θα φύγει. Ο Αγκούστο μικρό παράθυρο. Άρα γιατί να έρθει κάποιος αν δεν δοθούν αυτά τα χρήματα. Ναι. Και ο μεγαλωμένος μπορεί να είπε το ρόστερ, αλλά κάτι να δούμε το θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, τέτοιος παίκτη που μπορεί να παίρνει 1,2, 1,5, ξέρω εγώ. Θα έρθει τέτοιος παίκτης. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ το πιστεύω. Εδώ προσπαθούμε με τον Νίκο να ψάχνουμε πληροφορίες και όταν υπάρχουν συνάδελφοι που βγάζουν κάποιες πληροφορίες να προσπαθούμε να δούμε αν ευσταθούν. Γενικότερα, ό,τι κουβάρι υπάρχει, να το ξετυλίγουμε εμείς ή να δίνουμε μια συνέχεια. Μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα, είχαμε την πληροφόρηση ότι το ενδεχόμενο μεταγραφής έχει απομακρυνθεί. Τις τελευταίες ημέρες αυτό φαίνεται να αλλάζει. Αλλά δεν πήγαμε από το ω στο α. Δεν πήγαμε από το δεν θα γίνει μεταγραφή στο σίγουρα θα γίνει. Έχουμε πάει λίγο σε μια εσωτερική συζήτηση για αυτό που περιέγραψε ο Νίκος, για το αν θα πρέπει να γίνει μεταγραφή, τι μεταγραφή θα είναι αυτή και αν αξίζει να προσθεθεί κάτι που να μπορέσει να δώσει την διαφορά ή να έρθει κάτι το οποίο θα είναι ένας ακόμα παίκτης που πιστεύει. Λόγω της κατάστασης που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα μέσα, για διάφορους λόγους, θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι μια μεταγραφή ενός ακόμη παίκτη θα δημιουργήσει προβλήματα στα αποδυτήρια. Σε αυτό θα μια μεταγραφή ενός πολύ καλού παίκτη που και οι συμπαίκτες του τι να πούν, ας πούμε, ή θα ταράς, θα είναι πολύ καλό για το ΠΑΟΚ. Αλλά μόνο τέτοια περίπτωση. Και για να, γίνει μια, για να βρεθεί μια τέτοια περίπτωση, όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, αλλά για να βρεθεί να είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο αθλητικός διευθυντής, ο προπονητής και τα χρήματα να είναι αυτά που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ, είναι δύσκολα. Και από τη στιγμή που τώρα ψάχνω πάλι αυτό ξανά από την αρχή, το 0, θεωρώ ότι η λίστα και να υπάρχει. Αν ο ΠΑΟΚ κουτσά στραβά, κάνει τις 3 νίκες, δεύτερη στη Τούμπα και μετά πάρει και το... Το είπαμε την προηγούμενη κομπή, το πρόγραμμα είναι τέτοιο που μπορεί... Κερδίζει και τη Λαμία έτσι, ας πούμε, γιατί έτσι λέγαμε. Το Ανατρόμητο. Εύκολα, δύσκολα. Ναι. Τέρμπι μπορεί να κάτσει από εδώ ή να κάτσει από εδώ. Το αστρόμο. Και μετά και η ψυχολογία αλλάζει. Και με το μισό μηδέν. Η ψυχολογία του. Για το μεγαλομετώπου. Ναι, θα αλλάξει. Δεν ξέρω. Ο Ιβάν Σαββίδης, αυτό που όλα αυτά τα χρόνια λέμε, γιατί πολλές φορές μας κατηγορείται ότι στη ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιούμε και στα κείμενά μας και σε λεγόμενά μας γράφουμε ότι την πρώτη και την τελευταία κουβέντα την έχει ο μεγαλομέτωχος. Αυτό είπε και στη δήλωσή του. Ότι παιδιά, ναι, υπάρχει αθλητικός διευθυντής, υπάρχει προπονητής που σας ζητάνε, αλλά εγώ αποφασίζω στο τέλος. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Και σε κάποιον και σε μένα και στον Αντώνη. Πώς να σου πω, το διάβασα και είπα ότι οκ, γιατί είναι άλλο να τα ακούτε από εμάς και άλλο να τα ακούτε από εκείνον. Ναι. Από εκείνον που μπορεί άλλος να μην του αρέσει το ότι έπεσαν οι μισθοί, ότι αυτά εδώ τα έσοδα-έξοδα. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο μεγαλομέτωχος. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι. Οπότε πάνω σε αυτό συζητάμε. Πάνω σε, σε αυτή η κατάσταση. Και δεν αποκλείεται αυτός να γνωρίζει καλύτερα από όλους. Και να μην γνωρίζει, αυτός αποφασίζει. Αυτός βάζει την υπογραφή, αυτός βάζει το χέρι στην τσέπη. Να γνωρίζει τα οικονομικά δεδομένα, το σήμερα, το χθες και το αύριο. Και το τι μπορεί να υπάρξει το αύριο. Γιατί επιμένει πάρα πολύ με αυτό με το να είναι ο ΠΑΟΚ αυτάρκης και να μπορεί να μην χρειάζεται τον ίδιο. Να μην χρειάζεται συνέχεια να βάζει λεφτά. Γιατί ακόμα και τώρα που έγιναν πάρα πολλές πωλήσεις, είπαμε σε μια ανάλυση που έχουμε κάνει και μπορείτε να δείτε την εκπομπή για τον Ιβάν Σαββίδη, ξεχωριστό κομμάτι, υπήρχαν κάθε χρονιά ζημίες. Δηλαδή κάθε φορά ήταν μέσα η ομάδα. Ακόμα και με τις πολλές πωλήσεις. Πάντως το έχει ανάγκη τον παίχτη αυτόν. Είδαμε και τώρα σε αυτό μάτς, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ότι τον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Να δώσει έναν άλλο αέρα, όπως έχει έδωσε ο Νάρη έναν άλλο αέρα. Εγώ δηλαδή δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν με Ζίκοβιτς θα βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ και θα έχει αυτή την εικόνα. Με τον Ζίκοβιτς που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, ναι, είναι μια αλήθεια. Ή ο Ζίκοβιτς είναι λίγο πεσμένος τελευταία. Όχι πεσμένος, έχει την εικόνα όλων των άλλων. Την εικόνα του Κούρτη, του Αγούστο, την ίδια εικόνα σαν... να είναι φρεναρισμένος, δεν ξέρω, σαν αργή σκέψη, αργό, δεν θέλω, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Μια τέτοια εικόνα που μπορεί να είναι στο μυαλό, να είναι στη ψυχολογία, να είναι στο πνεύμα των παιχτών. Μετά τα όσα έχουν γίνει, δεν ξέρω τι. Δηλαδή και ο Ζίκοβιτς μια τέτοια εικόνα είχε. Εγώ ελπίζω λίγο, έτσι πώς τον περιγράφεις, ελπίζω ο Νάρη να τον τσίκλει στον Ζίκοβιτς. Αν του είπε, ξέρεις τι, όπα, εγώ είμαι εδώ, ήρθα. Καλά, μπορεί να παίξουν και μαζί. Καλά. Με τον ένα από τους δύο αριστερά. Αλλά ας πούμε τον άλλον αέρα προσπάθησαν και τον έδωσαν όσο μπορούσαν ο Μπράντον, ο Νάρη, ο Κουλιεράκης, που ήταν πολύ καλός εκτός από το λάθος που έκανε εκεί εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ήταν πάρα πολύ καλός. Του έδωσαν παίκτες οι οποίοι θέλουν να δείξουν, είναι καινούργοι. Οι παλιοί, δηλαδή ακόμα και ο Λιβέρα, okay, εκτός ρυθμού θα μου πεις, δεν έχει αγώνες πολλούς. Και ο Λιβέρα ήταν μέτριος όταν μπήκε. Ο Ελ Καντουρία, άφαντος. Κουρασμένο παλικάρι μου φάνηκε αυτό. Τρίπλες έκανε, κέρδισε φάουλ, κοντρόλ μαγικό, πυρουέτα. Μπα. Ναι. Δεν σε ψήνω, Δεν κάνω για μάνα. Μάμα μου πεις εσύ. Δεν κάνω για μάνα, θέλω πλασάρω. Γιατί το θέλει κανείς, να το δώσει. Όχι, εσύ, εδώ, μια ζωή. Δεν αποκλείουμε να έχουμε αποχωρήσει κι άλλες. Αποχωρήσει, όχι κι άλλες, δεν έφυγε κανένας τελευταία. Ναι, έφυγε ο Μιχάη. Α, ναι, έφυγε ο Μιχάη, έχει δίκιο. Θα είχα τόσο στο μυαλό μου σιγουριά του κάποιος θα φύγει ο Μιχάη που έφυγε και ξέρεις, το είπα, εντάξει, έγινε. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να έχουμε άλλες υποχωρήσεις, γιατί δεν ξέρω αν θα βρει κανείς. Μιλάμε τώρα από τους πρωτοκλασσάτους τώρα, στο Κούρτς και τα λοιπά. Η ομάδα όμως μόνο να δώσει έχει. Αυτό είναι το μόνο θετικό που μπορείς να πεις. Ότι δηλαδή χειρότερα δεν μπορεί να πάει. Κάποια στιγμή θα ξεμπλοκάρουν αυτοί που να ξεμπλοκάρουν. Όπως ξεμπλόκαρε ο ΠΑΟΚ πέρσι που έτρωγε 4-3 και έλεγε μη φας 5 κατηγορητικούς και τέτοια. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και μετά ξαφνικά ένα τρελό σερί. Φτάσαμε να λέμε θα αποκλείσουμε την Μαρσέικ. Τι παίξαμε όχι μόνο στα ίσια, έτσι. Δηλαδή μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ναι. Μήπως γίνει αυτό. Τι να πούμε. Αν ο ΠΑΟΚ είχε την εικόνα στο δεύτερο μήχρονο του πρώτου ημιχρόνου, τώρα δεν θα ήμασταν έτσι σαν υπόσταντη. Ναι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εντελώς. Και οι αλλαγές δεν βοήθησαν. Στο δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή πήγε να ψάξει το δεύτερο γκολ, να φορτσάρει λίγο. Και όταν δεν τον βγήκε, άρχισε να σκέφτεται ότι, όπα, έχω το 1-0, μην το χάσω γι' αυτό, μην μου βγει το άντα αέρα να. Κάνουμε μια-δυο φάσεις να ανέβει και λίγο η τούμπα, ήρεμα, γιατί ξαναλέμε μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά ένα από τα πράγματα που λείπει από την ομάδα και λογικό είναι με αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο μήνα είναι η αυτοπεποίθηση. Δεν είναι, έρχεται, δεν κατεβαίνει από τον άλλο. Και γίνανε αρκετά γενικά. Όχι μόνο ο αποκλεισμός και ό,τι έφερε αποκλεισμός. Στο τέλος μόνο την νίκη κρατούμε, έτσι κρατάμε, μόνο την νίκη. Ναι, αυτό μένει, δεν μένει κάτι άλλο. Και οι εμφανίσεις Νάρη, Ντάντας, Μπράντον που έδωσαν λίγο μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Ναι, και για τον Νάρη θα συμφωνήσω και για τον Ντάντας. Για τον Μπράντον εγώ δεν... Δεν σου άρεσε, εντάξει, okay. Όχι, δεν μου άρεσε. Μάλλον είχα στο μυαλό μου... τον Μπράντον να φαίνεται στον άξονα. Και ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καθόλου στον άξονα με αποτέλεσμα να φάνηκε ο Μπράντον. Μπορεί δηλαδή το παράπονο εντός εγγών που έχω από τον Μπράντον για τον Μπράντον να μην ευθύνεται τόσο ίδιος, όσο η δυναμή του ΠΑΟΚ να κουβαλήσει και να κινηθεί προς τον άξονα. Εμένα σε αντίθεση μου άρεσε γιατί ήταν μέσα στην περιοχή, πήρε μπάλα μέσα στην περιοχή. Έκανε ένα γκολ και ένα άλλο που παραλίγο να μπει μια φάση που δεν τις είδαμε σε όλα τα άλλα μάτς και ούτε και από τον Ολιβέρα τα μπήκε. Δηλαδή δεν το είδαμε ούτε με τη λεύση σε κανένα από τα δύο μάτς με κανένα επιθετικό του με το Κούτσια. Ναι. Ενώ ήταν δραστήριος, ήταν έτσι ζυζάνιο, γυρνούσε πίσω, δεν ήταν αδιάφορος, έκλειψε κάποιες βαλιές πίσω. Έδωσε μια φρεσκάδα. Αυτό. Δεν είπα ότι είναι παικτάρα και θα βγει πρωτοσκόρερ. Έδειξε μια φρεσκάδα όπως έδωσε και ο Ντάντας και ο Νάρη. Αυτό. Και ίσως να πούμε και για τον Λίρατζι, που είναι το αρνητικό πρόσωπο του Ισρεβάνς με τη Λεύσκη, που ήταν καλός. Για το λάθος που έκανε. Ναι, που θα μπορούσε να τον είχε πάρει από κάτω, ήταν καλός. Ήταν καλός και βοήθησε πάρα πολύ και μπροστά, ενώ δεν το. Συνηθίζει έτσι να δούμε. Σαν χαρακτήρας ο Λίρετς έχει δείξει ότι αφήνει πίσω του ό,τι περίεργο παράξενο. Και τον βοηθάει και ο Νάρη. Ναι, γιατί να έχει ένα παίκτη με αυτοπεποίθηση, αυτό που δεν έχει όλη η ομάδα φαίνεται να το έχει μόνο ο Νάρη. Και οι δυο του στο πρώτο ημίχρονο. Οι δυο του κοντά τι παίζαν μόνοι του. Δηλαδή οι δυο του κάνανε πολλές ζημίες εκεί από τα δεξιά και από την αριστερά δεν πήγε καθόλου μπάλα. Και στο δεύτερο, όταν σταμάτησε να πηγαίνει από αυτού. Ο Πάκο έχει στο δεύτερο μήχρονο να πηγαίνει από τα αριστερά, Αλλά εκεί ούτε αρχική συνεργασία δεν έβγαινε. Δυσκολεύτηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Τι άλλο, Σάστρε, μαύρα χάλια ξανά. Δηλαδή κινδύνευσε εκεί ο ΠΑΟΚ την ώρα που μπήκε. Ναι. Δεν έχω εικόνα από το Σάστρε. Κάποια στιγμή και μετά έχει την αναλόγω. Αυτό το λέγανε, σαν Νάρε που λέγεται. Του Παναιτωλικού, Νάρτε, πώς λέγεται. Σαρδομάρης που μπήκε. Μπήκε αλλά εκεί. Α, μπράβο, για να το δω. Και έκανε πολλές. Κάπως έτσι λέγεται. Εγώ λοιπόν από το 80 και μετά, 80 με 90 δεν είδα παιχνίδι. Δεν είναι κακό να το. Νάντρεϊ. Δεν είδα παιχνίδι γιατί έγραφα. Ένα σχόλιο. Αυτός και... Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να κακίσω το Σάστρε. Δηλαδή δεν μου έμεινε κάτι κακό. Μπορεί να έκανε το παιδί κάτι κακό ή κάτι καλό, αλλά ούτε το κακό ούτε το καλό ήταν. Όχι, και τον έκανε κοντόνια ο Νάντρεϊ. Γενικά εκεί ήταν πολύ επικίνδυνος. Πριν από το μάτς, είπαμε το περιβόητο που είναι βέβαια και σλόγαν της εκπομπής και το είπε και ο Ντάντα στις δηλώσεις του. Αυτό το άντε να δούμε τι κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Και το μετάφρασα, πάμε να δούμε. Βάλτε το άντε να δούμε. Βάλτε το. Δεν σας βαστάει. Μας βγαίνει ένα άντε να σε ξαναδούμε, ΠΑΟΚ, αλλά δείξε μας κάτι παραπάνω. Δείξε μας κάτι. Κάνε μια πιστική νίκη. Πριν το μάτς. Τι? Πριν το μάτς αυτό, λες. Ναι, πριν το επόμενο μάτς πλέον. Α, γιατί και πριν το μάτς δεν διαλέγαμε. Εκεί λέγαμε δείξε μας κάτι. Τώρα θέλουμε να πούμε δείξε μας κάτι παραπάνω. Αυτό λέει. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να βγει κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο. Άρχεται τώρα, το θυμήθηκα. Τι θυμήθηκες? Πες και σε μια φορά ένα like. Δεν μας έλειπε να αλλάξε. Όχι ακόμα, γιατί να μας λείπει. Όχι, γιατί είχαμε το Πασχαλάκι μέχρι Σούπερμαν. Πολύ καλό. Δεν λείπει καμιά ομάδα. Πολύ καλός ο Πετάρσκι. Σχεδόν αλάθαστος. Σε μια-δυο φάσεις είχε πάλι αυτό το να βγω, να μην βγω, και είναι θέμα να αρχίσει να συνονοείται και με τους αμυντικούς. Ότι τι θα κάνει, πότε θα το κάνει και όλο αυτό. Άλλο αμυντικό δίδυμο πάλι. Και το σουτ έπιασε και στη γωνία, το έμεινε σωστά. Βγαίνει λίγο έτσι πιο άγρια από ό,τι πρέπει. Έτσι χτύπησε και τον Ολιβέρα. Είναι λίγο, αλλά είναι ο χαρακτήρας παρά το μικρό της ηλικίας του. Φαίνεται ότι είναι έτσι αρκετά. Άντρα, ρε παιδί μου, στο ναι, κατά την αιστεία. Και αυτό μιλώντας, και είχαμε με κάποιους Κροάτες, είχα μιλήσει και με τον Ντάριο το Κρέσιτς, τον παλιό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, και μου είχε πει αυτό, ότι είναι χαρακτήρας που δεν μασάει. Και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μου το είπαν, ότι δεν φοβούνται το νεαρό της ηλικίας του. Αυτό το δείχνει. Και με την μπάλα στα πόδια. Γιατί δεν είναι μόνο να έχεις τεχνική, έχεις τεχνική, αλλά πρέπει να έχεις και ψυχολογία όταν έχεις την μπάλα στα πόδια του τερματοφύλακα. Να μην φοβάσαι ότι μήπως κάνω λάθος, γιατί θα το κάνεις. Και στις εξόδους του που, OK, μπορεί κανένα δυο να ήταν έτσι αυτό που είπες. Αλλά ναι, γενικά ο Κοτάρσκι φαίνεται να τα μέρη στιγμής, μην το μαγιάξω. Παρόλο που τα αμυντικά δίδυμα είναι διαφορετικά. Κάθε φορά. Με προβλήματα, γιατί ο Πασχαλάκης ήρθε σε ένα αμυντικό δίδυμο που δεν έτρωγε γκολ με τίποτα, έτσι, με Κρέσπο Βαρέλ. Ναι. Δείχνει ότι δείχνει εκεί. Επαναλαμβάνω, δεν έχω πρόβλημα με τους καινούριους. Δεν έχω το πρόβλημα με καινούργοι, ίσα δείχνουν οι καινούργοι. Ναι. Με τους παλιούς που έχουν και τα συμβόλαια τα ακριβά. Που δηλαδή, γιατί είναι ρε φίλε συμβόλαια που άμα δεν τα είχες, θα φέρνεις άλλον με το συμβόλαιο. Τους βλέπεις ξενερωμένους, να το πω έτσι απλά. Πώς το θέτεις. Αργό καράβι. Σαν να έχουν πολλά στο μυαλό τους. Κάπως έτσι, σαν να προέρχονται από εδώ 15 συνεχόμενες ήττες. Προέρχονται. Ναι. Ήττες, τέλος πάντων, μάτς που δεν κερδίζουν. Δηλαδή, χολωμένοι. Δεν ξέρω αν δεν θέλουν. Θα το βλέπω προπονητής αυτό, Αντώνη. Δεν τους έβαζε. Αν πίστευε ότι δεν τους θέλει. Γιατί ότι δεν θέλουν. Γιατί. Υποτίθεται ότι και η δύναμη του Λουτσέσκου αυτή είναι. Η ψυχολογία, οι σχέσεις με τους παίκτες. Τα αποδυτήρια, όλα αυτά. Ο Λουτσέσκου μιλάει πολύ με τους ποδοσφαιριστές και εκτός γηπέδου. Και συναντήσεις κάνει. Οπότε... Και έκανε αρκετές στο λεπτό διάστημα. Να μην κάνει. Οπότε δεν πιστεύω ότι δεν θέλουν. Είναι αυτό. Είναι αυτό που είχε ο καινούριο παίκτης, ο φρέσκος. Γιατί βλέπω. Να πω κάτι και το Σάστρε. Όλοι εσύ μιλάς, πες. Και όταν ήρθε ο Σάστρε. Έτσι ήταν ο ίδιος. Όχι. Εγώ φοβάμαι δούμε και τον Άρη αύριο μεθαύριο, έτσι άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Το όλο κλίμα να τραβήξει τους καινούριους κάτω. Ναι, το ανάποδο πρέπει να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι οι παλιοί προσωπικότητες είναι οι παίκτες με ποιότητα, με μεγάλα συμβόλαια, με εμπειρίες, με παραστάσεις. που δεν γίνεται να τους τραβήξουν οι νέοι. Πρέπει αυτοί μόνοι τους να τραβήξουν εαυτό τους. Να τους πάμε σε ψυχολόγο. Τις βρούμε γυναίκες. Δεν τους κάνουμε ραντόλι. Πρέπει να παίξουν. Αλλιώς όμως κάτσε λίγο. Έχετε μια ερώτηση εδώ πέρα. Μισό λεπτό, κάνετε εδώ. Ο Καβάνι θα έρθει. Ελεύθερος είναι ακόμα. Δεν βρήκε ομάδα αυτός. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορεί να βρει. Τον Μπαλντέ. Ο Μπαλντέ ελεύθερος είναι ακόμα. Στον Ολυμπιακό. Όχι, τελικά εφημολογία ήταν και πέρασε και δεν ακούπησε μάλλον. Ο Μπαλντέ, ας πούμε, δεν ήρθε γιατί ήθελε 1,5 εκατομμύριο. Ειδικά από την ώρα που έμεινε ελεύθερος. Τελειώνει ο Αύγουστος. Θα βρει. Θυμάσαι και το τηλέφωνο που είχαμε κάνει. Έλα. Τζάμπα πήγε. Τζάμπα χρεώθηκα.